αποκαθήλωση στη χριστιανική λειτουργική λέγεται η σκηνή της καταβίβασης του σώματος του Ιησού από τον Σταυρό που ακολούθησε μετά τη θανάτωσή του, προκειμένου στη συνέχεια να ενταφιαστεί. Η αποκαθήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Ιωσήφ από την Αρημαθέα και του Νικόδημου, που σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ευαγγελιστών ήταν Ιουδαίοι άρχοντες και κρυφοί μαθητές του Ιησού. Ο Ιωσήφ ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα του Χριστού για να το κυδέψει. Ο Πιλάτος του έδωσε την άδεια και στη συνέχεια μαζί με τον Ιωσήφ κατέβασαν το σώμα του Ιησού από τον Σταυρό, το τύλιξαν με συνδόνι καθαρά και το απόθεσαν στο κενό μνημείο που διατηρούσε υπό την κατοχή του ο Ιωσήφ. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η σκηνή αυτή αποτελεί και το κεντρικό σημείο της εκκλησιαστικής τελετής της αποκαθήλωσης, που λαμβάνει χώρα στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, κάθε πρωί τη Μεγάλη Παρασκευή και εμπίπτει στο γενικότερο πλαίσιο της τελεστικής ανάμνησης των παθών του Ιησού Χριστού. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ. Εν ετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά. Και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείου. Ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθον μέγαν. Η θύρα του μνημείου απήλθε. Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Δεν μπόρεσε καμία κουστοδία να κρατήσει στην φθοράν των Θεάνθρωπων Ιησού Χριστόν και ενίκησε τον θάνατο δια του θανάτου του αφού κατήλθε εις τα έγκατα του Άδου και διέλυσε τα κλήθρα του Άδου και συνανέστησε τους απαιώνους δεσμίους και κεκοιμημένους. Όσο λοιπόν κι αν ζητούν οι σύγχρονοι εξουσιαστές οι αντίστοιχοι των γραμματέων και φαρισαίων κουστοδία για να φημώσουν το στόμα το προφητικό της Εκκλησίας, τον ίδιον τον Χριστό να τον κρατήσουν μέσα στον τάφο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι ο ίδιος ο Κυριός μας το αψευδέ στόμα του είπε ότι πήλε άβου ου κατησχίσουσιν της Βασιλείας και της Εκκλησίας του Χριστού.